Καλημέρα. Να καλημερίσω τον Δουλωμή, ο οποίο είναι εδώ μαζί μα. Θα μα δώσει μια εικόνα τι γίνεται, αν έχουν φύγει προϊόντα εχθέ. Το λέγαμε και από το πρωί ότι θα λήξει η απεργία, αλλά ενδεχομένω να ξανάρθουν οι ναυταργάτε στο επόμενο διάστημα, όπω λένε και ήδη στην ανακοίνωσή του. Φουριόζει. Καλημέρα σα, κύριε Δουλωμή. Καλημέρα σα. Καλημέρα στου φίλου και στι φίλε μα. Ακούνε, λοιπόν, πραγματικά. Έτσι όπως είχαμε γίνει τελευταία φορά που περιμέναμε την απεργία και είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, στην προηγούμενη της απεργίας, στην πρώτη μέρα της απεργίας, βγήκε το σενάριο το αισιόδοξο απεσιόδοξο που λέγαμε. Δηλαδή πραγματικά 2-48 ώρες και μετά έγιναν αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν και όσα έβλεπα χθες τον Υπουργό ήταν μαζί με τους δημάρχους που καίγονται της Κρήτης και τους ναυτεργάτες, πραγματικά περίμενα θα βγει η λύση. Ευτυχώς λοιπόν που ήταν η συγκυρία έτσι και τελείωσε η απεργία. Πάντα μετράμε πληγές. Δηλαδή όταν κάτι μπει σε μια διαδικασία που κυλάει όχι όμορφα αλλά τουλάχιστον κυλάει. Δηλαδή είχαμε μια ροή πραγμάτων. Καλή, κακή, φτηνά, δεν τα εξετάζουμε αυτά τα πράγματα. Το φτηνά και το ακριβά το κάνει αγορά. Αλλά όταν κάποιος παράγοντας άλλος μπει και κόψει κάποια διαδικασία, υπάρχουν συνέπειες. Οι συνέπειες βέβαια θα τις δούμε σήμερα και αύριο φαντάζομαι. Δηλαδή θα υπάρξει ένα ζωρισματάκι σήμερα και αύριο στην αγορά. Τι εννοείται ζωρισματάκι, δηλαδή θα πέσουν πολλά προϊόντα. Προϊόντα είναι ήδη πολλά στα δημοκρατία. Αλλά όμως θα μπορούσαν να πάνε πολύ καλύτερα από ό,τι θα πάνε τώρα. Με αυτή την έννοια το λέω. Εννοείται καλύτερες τιμές. Ναι, θα μπορούσαμε ενώ τα πράγματα προβλέπω το επόμενο 15 ημέρο, επειδή και εδώ και στην Ισπανία προβλέπεται αρκετό κρύο, τα προϊόντα θα κρυβίνουν αρκετά. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πάρουμε ακόμα καλύτερα από αυτό που θα πάρουμε. Όλα τα προϊόντα, πρόεδρε. Ναι, όλα τα προϊόντα. Δηλαδή και αυτά που και τα ελαφριά και το φλωρίς που ζωρίστηκε, πιστεύω ότι στις επόμενες 15 μέρες θα βρει το δρόμο του έτσι όπως πρέπει. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι το κρύο, όπως σας είπα, έρχεται, μας χτυπάει μας την πόρτα, έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα της Ισπανίας. Στην κεντρική Ευρώπη που έχει να γίνει χρόνια αυτό. Μιλάμε τώρα για πάνω από 7-8 χρόνια που το παρακολουθώ. Έχει να χιονίσει τέτοιο καιρό στην κεντρική Ευρώπη και στη Βόρεια. Και η Ιωνή είναι μαζί μας. Ότι πέτος θα γίνει κάτι που θα είναι πιθανότατα πιο καλό από τις άλλες χρονιές. Ότι για όλα τα προϊόντα θα υπάρξει μια καλύτερη τύχη. Το πρόβλημα είναι ότι με την λήξη της απεργίας της ποινίου αυτή τη στιγμή αφέθηκαν ανοιχτά όμως και όλα τα δεδομένα για επανάληψη κινητοποιήσεων και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ωραία. Εάν δεν λυθούν. Τα προβλήματα τότε σε μια τόσο καλή περίοδο που θα προκύπτει και ήδη προκύπτει για τα αγροτικά προϊόντα. Τι μπορούμε να έχουμε κάνει για να μπορέσουμε να μην τα αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολύ καλά. Αυτό που συζητούσα και τις μέρες της απεργίας και πριν την απεργία και σήμερα με τον πρώτο αγροτικό συλλόγο είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια διαδικασία οποία να μπει σε σειρά και να αισχύσει από τώρα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο αγροτικός συλλόγος, που βρήκε ένα δικηγόρο, αρεοπαγήτη, που σημαίνει δηλαδή με γνώση και δύναμη και αυτά που πρέπει να τον πληρώσουμε, να κάνουμε. Δεν ξέρω, το έχουμε ξανακάνει αυτό, έτσι. Έχουμε αποτανθεί. Δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μήνυσης, αλλά το έχουμε ξανακάνει. Αυτό και βρει στη μέση. Ναι, και άλλες φορές έχει περάσει από το μυαλό μας. Αλλά το θέμα είναι τώρα να ολοκληρωθεί και ο λογαριασμός να πάει κάπου. Δηλαδή, ο δικηγόρος να πει ότι φταίει, ευθύνεται αυτός. Μάλλον ο δικηγόρος θα καταθέσει τη μήνυση. Η αγωγή δεν ξέρω τι θα κάνει. Και μετά αυτό να έχει ένα αποδέκτη και ο αποδέκτης να κοπεί κάποιος λογαριασμός. Πόσο θα είναι δεν ξέρω. Ποιος θα το πληρώσει, θα είναι, δηλαδή, δεν ενδιαφέρει. Α, δεν ξέρετε. Απλά δηλαδή μην κάνουμε κάτι για να το κάνουμε, ας πούμε. Όχι. Καταλαβαίνετε. Γιατί, ας πούμε, πού θα ζητήσεις αποζημίωση τους ναυτεργάτες. Ωραία. Κοιτάξτε, όταν κάνεις μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ξεκινάς από κάποιον, από τον υπουργό για παράδειγμα, και ο υπουργός θα καταλήξει ποιο στέει. Δηλαδή, και όποιος θέλει να πληρώσει τον λογαριασμό, με δεν με νοιάζει ποιος είναι, θέλει να ενεργάται τα πρόσωπα των αυτεργατών. Κανένα πρόβλημα. Η ομοσπονδία τους δεν με νοιάζει. Οι εφοπλιστές, καρφί δεν μου καίγεται. Εμένα με νοιάζει ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό. Εμένα με νοιάζει να εκδοθεί ο λογαριασμό. Φόντο μου, υπήρχε και στο παρελθόν μια τέτοια διαδικασία, ξαναλέω. Δεν ξέρω μέχρι που έφτασε.
αν θυμάστε, δεν μπορεί, δεν είναι έτσι κοντά στη μνήμη μου τώρα αυτό, αλλά ξανά έγινε, δεν θυμάμαι με ποιο πρόεδρο αγροτικού συλλόγου, ξαναπήγε σε δικηγόρο, είχατε μαζέψει και στοιχεία με την απίστευτη ζημιά που είχε γίνει πάλι τότε. Ναι, γιατί ήταν 14 μέρες. Μπράβο, και δεν ξέρω αυτή η τύχη τι έγινε, η τύχη αυτή τη δικογραφία. Την τύχη λοιπόν της δικογραφίας, και αν έγινε ουσιαστικά, εάν καταθέθηκε μήνυση κατά κάποιον, αν στραφήκαμε κατά κάποιον, δεν το γνωρίζω. Και στην τελική είχαμε, ρε παιδί μου, τότε και κάποια άλλα μυαλά. Τώρα όμως, εφόσον το έχουμε αυτό, έχουμε το μέγιστο που ήταν 14 μέρες τότε, και έχουμε και το ελάχιστο που είναι τώρα το 48 ή το 248 ώρα. Αυτό μας έχει αφήσει μια εμπειρία. Αυτή την εμπειρία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Και το επόμενο 14ήμερο δεν θα είναι μακριά, εδώ όπως πάει η δουλειά. Δηλαδή, τι τους κόφτες να θεργάτε να κάνουν ένα 14ήμερο απεργία? Για ποιο λόγο να μην το κάνουν δηλαδή? Εμάς θα λυπηθούν. Ενώ αν έχει εκδοθεί ο λογαριασμός και έχει πάει κάπου, αυτός λοιπόν που θα πληρώσει το λογαριασμό θα το σκέφτεται την επόμενη φορά να υποκινήσει, να κάνει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Ναι. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να πάμε να κάνουμε. Θα βοηθούν τώρα οι ναυτεργάτες από αυτό. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα πληρώσουν την ύφη αυτή. Δεν ξέρω ποιος θα πληρώσει την ύφη πραγματικά. Αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε κάποιος να πληρώσει κάτι. Δεν με νοιάζει αν είναι ένα ευρώ και αν είναι χίλια. Δεν με νοιάζει. Πάντως τη σωστή βάση το βάζετε. Μαζί με αυτό όμως, μήπως πρέπει να πιεστούν να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε που να μην έχει σαν συνέπεια τις συνεχιζόμενες αυτές καταστάσεις όλων αυτών των ετών, δεν μιλάμε μόνο για φέτος δυστυχώς, που να ανακοπεί αυτή η διαδικασία για να υπάρχει ένα αποτέλεσμα πέραν του τιμωρητικού, να υπάρχει και δεδομένο το ότι να μπορέσουν να τα βρουν, έτσι ώστε να μην υπάρξουν και οι λόγοι του τιμωρητικού. Ωραία. Πολύ, πολύ ωραίο και όμορφο ακούγεται αυτό το πράγμα. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Δηλαδή το αποτέλεσμα ότι εκδόθηκε μία ανακοίνωση από το σύνδεσμο, όπως το λένε εκεί πέρα, των εργατών, που κατέληγε στο ότι το πλοίο ασφαλείας είναι απαράδεκτο. Δηλαδή θεωρούν απαράδεκτο το να μπει κάποια στιγμή πλοίο ασφαλείας, διότι πάει αντίθετα το συμφέροντος. Και τώρα εμείς θα κάτσουμε να σκεφτούμε μήπως τους πειράξουμε και μήπως μα άνθρωποι είναι και αυτοί. Και εμείς είμαστε άνθρωποι και αυτοί είναι άνθρωποι. Και εμείς ό,τι κάνουμε, το λογαριασμό τον πληρώνουμε. Και εάν σταματήσουμε άλλους, πληρώνουν το λογαριασμό. Εάν πετάξουν τα πράγματά μας, πληρώνουν το λογαριασμό. Έχουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη κατάσταση που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα βάλουμε στα αεροπλάνα και να πάνε πάνω, ούτε να τα στείλουμε με το ταχυδρομικό περιστέρι. Άρα λοιπόν ο λογαριασμός έχει εκδοθεί και πρέπει να πάει κάπου. Εάν δεν καταλήξει ο λογαριασμός κάπου, να έχουμε ένα αποτέλεσμα, να πούμε πήγε ο λογαριασμός εκεί. Πόσο είναι? 1000 ευρώ. Πληρώθηκε. Ή δεν πληρώθηκε για αυτούς τους λόγους, τουλάχιστον να ξέρουμε. Διότι δεν μπορούμε μέσα συνέχεια να είμαστε με την απορία μα τι θα γίνει την επόμενη φορά και τι θα γίνει αν κάτσει πάλι 14 ή 18 μέρες. Δηλαδή θα ζήσουμε με αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που λέμε και εμείς τώρα τόσα χρόνια το λέμε. Δηλαδή τα τελευταία 25 χρόνια, πόσα χρόνια, τα ίδια πράγματα κάνουμε. Είναι, πώς το λένε, προβλέψιμες οι κινήσεις, όλες οι κινήσεις. Ακριβώς. Το τι θα κάνετε εσείς, τι θα κάνει ο Δήμαρχος, ένα ψήφισμα, μια φωτογραφία. Ακριβώς. Και πάμε στις δεξαμενές, κάνουμε. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν βαρεθήκατε όλα αυτά? Εγώ τα έχω βαρεθεί, τα έχω ζήσει σε επανάληψη. Και δεν βγάζουν και κάτι, ας πούμε, απλά εκτονωνόμαστε. Και η αλήθεια στην υπόθεση ποια είναι? Βέβαια η αλήθεια όπως τη βλέπω εγώ, γιατί υπάρχουν πολλές αλήθειες. Έτσι όπως τη βλέπω εγώ, ότι έψαχνα αυτές τις τρεις μέρες, γιατί την Τέταρτη λύθηκε, αυτές τις τρεις μέρες μία είδηση στα ιδιοσιογραφικά site να λέει ότι απεργούν αστεργάτες και δεν είναι τα καράβια δεμένα, και δεν το βρίσκα. Έβρισκα κάτι απίθανα πράγματα, γιατί έκανε μια παίχτρια μπάνιο σε ένα τηλεπαιχνίδι εκεί πέρα και χαζεύαν όλοι. Αλλά αυτό δεν τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Σοβαρό. Κοιτούσα να δω αυτή την προβολή που θέλανε και καλά για να λυθεί το θέμα, που θέλανε να συνεργάτησε ώστε να πιεθεί η κυβέρνηση. Και δεν γράφτηκε και δεν ακούστηκε από κανέναν. Η μοναδική του ελπίδα λοιπόν να πάμε στο Ηράκλειο εμείς. Όπως έλεγα, πρέπει να το κάνουμε για τζερτζελές. Να φούνε τα κανάλια, να καταγράψουν τα τζερτζελέ. Να πάτε μετά στα αγροτοδικεία κλπ. Είναι απίστευτο. Αλλά μας έκατσε λοιπόν μια συγκυρία, η οποία την επόμενη φορά δεν ξέρω να μας κάτσει. Διότι την επόμενη φορά ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να είναι Στεριανός.
να μην είναι νησιώτης και να μην τον ενδιαφέρει και να μην ξέρει. Και να μην τον νοιάζει κιόλας. Και τότε λοιπόν τι θα κάνουμε? Θα υπομείνουμε πάλι 14 μέρες ή θα πάμε στερά και παίζουμε ξύλο ή τα σχετικά? Εάν δεν μπει μια διαδικασία την οποία να δώσει ένα τέρμα, το οποίο πρέπει να το ψάξουμε. Αν το βρούμε, το βρήκαμε. Οπότε μένετε λοιπόν, ξεκινάει αυτή η διαδικασία για να το συντομεύσουμε. Ναι. Μέσω τη νομική οδού, έχετε αποτανθεί σε κάποιο νομικό δικηγόρο, δεν ξέρω τι, συνταγματολόγο, Άριο Πάγο, δεν ξέρω τι είναι αυτός. Ο οποίος θα σας συμβουλεύσει και θα ψάξει, θα ερευνήσει τι να κάνετε. Και όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί πέρα από το νομικό είναι και πολιτικό θέμα, έτσι μην το ξεχνάμε. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Αυτό το πολιτικό θέμα πώς θα το διαχειριστείτε? Γιατί σωστά είπατε, σήμερα είναι ο πλέον, κοιτάξτε, αύριο δεν είναι. Αύριο θα είναι κάποιος από την χώρα, αλλά τι θα γίνουμε? Δεν ξέρω. Δεν θα έχει ψηφοφόρους λοιπόν οι οποίοι να είναι νησιώτες και να καίγονται, και θα έχει ψηφοφόρους οι οποίοι θα είναι στη Θεσσαλονίκη και ξέρουν τι τους γίνεται εκεί πέρα. Και δεν τους ενδιαφέρει και στην τελική. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό τώρα. Γι' αυτό πιέζω τον Αγροτικό Σύλλογο όσο μπορώ, και ευτυχώς είναι τα παιδιά είναι συνεννοήσιμα και καταλαβαίνουν δύο πράγματα, ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να εγκοδοθεί ένας λογαριασμός. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε και αύριο με τις απεργίες, θα φοβόμαστε και μεθαύριο. Δεν λέω να μην κάνω απεργία. Κάνω πρόβλημα. Θέλω να κάνω απεργία και 50 μέρες. Να κάνω και 50 μέρες. Το λογαριασμό να πληρώσουν και δεν με νοιάζει τίποτα. Και εγώ, αν δεν πάω στη δουλειά μου, δεν με ζορίζει κανένας. Στο τέλος όμως πρέπει να πληρώσω το λογαριασμό που δεν πήγα. Αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Γιατί όλοι μας κάνουμε κάτι. Και αν δεν πάμε, έχετε συνέπειες. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έχω συνέπειες μόνο εγώ, πάω, δεν πάω στη δουλειά μου? Για ποιο λόγο? Και κάποιος που κάνει κάποια δράση, η οποία με φέρει σε φοβερά δύσκολη οικονομική, δεν θα μην πληρώσει το λογαριασμό. Τον δικό μου που εκδόθηκε. Δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να τα καταφέρουμε και μακάρι να τελειώσει αυτό το θέμα. Δηλαδή να πούμε ότι φτάσαμε σε ένα σημείο και εκδόθηκε ένας μπάσταρδος λογαριασμός και πήγε κάπου. Αυτό. Μάλιστα. Ξεκινάτε λοιπόν τώρα που είναι στη βράση κολλάει το σίδερο, για να δείτε πώς θα το διαχειριστείτε σε επόμενη. Για να ανακοπούν και οι επόμενες σκέψεις, οι οποίες είναι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα, τουλάχιστον αν δούμε καλά τις ανακοινώσεις, αυτό προκύπτει. Ναι. Και ποιος μου λέει τώρα εμένα ότι δεν θα γλυκαθούν λοιπόν οι κύριοι ναυτεργάτες και κάνουν μετά από κάνα μήνα ξανά μανά τα ίδια, και που είναι εφόσον λοιπόν ο πρόεδρος, ο υπουργός είναι ακόμα δικός τους. Και θα κάτσει και θα επιληφθεί του θέματος. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε και περισσότερο? Και για ποιο λόγο να μην ζητήσουμε και τον ουρανό μετάφραση? Δηλαδή εκεί πέρα θα είμαστε εμείς πάντα έρμεοι στην Κρήτη? Δηλαδή δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ό,τι ισχύει. Ο υπουργός τι σας λέει τώρα για το πολιτικό κομμάτι? Δηλαδή από τη μια, ας πούμε, υπάρχει αυτός ο νόμος που δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Ο νόμος ανασφάλειας, πώς το λέμε. Ο νόμος είναι κομμένος, ραμμένος να μην λειτουργήσει. Και ούτε πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει, και μην λέμε ποτέ για τον νόμο που ουσιαστικά είναι γραμμένος έτσι, ώστε δεν υπάρχει ερμηνεία. Δεν αλλάξει, δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Τόσες τροποποιητικές κάθε μέρα περνούν. Ωραία. Δεν θέλουν να αλλάξει, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Το θέμα είναι πραγματικά τροποποιητικές για διάφορα άκυρα πράγματα. Γι' αυτό δεν και υπάρχουν και προτάσεις από εδώ που έχουν σταλεί. Από την Κρήτη, από την Ιεράπετρα προς το Υπουργείο, για το σε ποια κατεύθυνση να αλλάξει, γιατί πραγματικά, όπως το λέτε, δεν λειτουργήσε ποτέ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δηλαδή, αν χρειάζεται, ας πούμε, ομόφωνη απόφαση του εργαλείου αυτού, πώς το λένε, που έχει προβλέπει ο νόμος, να είναι ομόφωνη απόφαση του και μέσα συμμετέχουν αυτεργάτες, δεν πρόκειται ποτέ να. Δηλαδή, εντάξει, κοροϊδία η ιστορία. Είναι κοροϊδία τελείως. Και εμείς συμμετέχουμε στην κοροϊδία και νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Ότι υπάρχει δύο σπαθιά, δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Και ελπίζω τουλάχιστον να γίνουν όλα τα υπόλοιπα να τελεσφορήσει αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει ο αγροτικός σύλλογος και να φτάσουμε κάπου. Μόνο έτσι πιθανότατα να κάνουμε κάπου και να κάνουμε κάτι και να πούμε ότι έχουμε, ρε παιδί μου, κάτι. Έχουμε φτάσει κάπου και το ξεκινάμε από εκεί και πέρα. Και δεν τα αφήνουμε πάλι στη μέση. Μάλιστα, για να δούμε τι θα δούμε, γιατί το δεις εξαμαρτίν, ο Κανδρός Ζωφού, εδώ αυτό. Τώρα είναι το 30 εξαμαρτίν, δεν ξέρω τώρα πού θα πάει αυτό. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε και εμείς σαν ομάδες παραγών, διότι
ο αγρότης που είναι μόνος στο χωράφι, το καταλαβαίνω ότι έχει τα προβλήματά του και αφήνει να τα λύσουν αυτοί που πιθανότατα μπορούν να διαχειριστούν μια κατάσταση. Οκ, okay, έχει πέσει ο κλήρος πάνω, να το κάνουμε. Και να το κάνουμε γιατί πρέπει. Όχι γιατί μας το φορτώσα. Πρέπει να γίνει αυτό και να τελειώσει. Αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε κοντή μνήμη. Να μην γίνει πάλι τώρα με ομολοποιητή κατάσταση και μην να το ξεχάσουμε. Ναι, φύγαν τα καράβια και εντάξει, μετά θα το ξαναδούμε την επόμενη φορά που θα γίνει απεργία. Ισχύει αυτό που λέμε, ότι η μια φορά ντροπή του, η δεύτερη φορά ντροπή μα. Ωραία. Αλλά εάν δείτε την ελληνική ιστορία, θα δείτε ότι που Έλληνες είμαστε, στην Ελλάδα ζούμε. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια πράγματα. Ότι δεν μαθαίνουμε. Ότι έχουμε πάρα πολύ κοντή μνήμη και δυστυχώς πρέπει να κάνουμε κάτι για να βάλουμε το λιθαράκι μας. Όλοι τώρα οι καινούργια γενιά που έχουμε πάρει τα πράγματα στα χέρια μας, υποτίθεται, να το αλλάξουμε αυτό. Για να δείξουμε ότι έχουμε μνήμη. Και ότι έχουμε και δύναμη. Να μην είναι έτσι πια τεχνήματα επικοινωνιακά όλα αυτά. Αυτό γιατί το επικοινωνιακό δεν βολεύει ούτε εμένα. Γιατί όταν το βράδυ να κοιμηθώ και βγάζω σενάρια το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αυτό δεν βολεύει κανέναν. Για ποιο λόγο να χάνω τον ύπνο μου? Ενώ αν έχουμε σχεδιάσει πιο πρώτα και έχουμε φτάσει κάπου και έχουμε καταλήξει ένα συμπέρασμα και τουλάχιστον ξέρουμε εάν κάνουμε κάτι, αν έχει κατάληξη ή όχι. Μάλιστα. Τουλάχιστον να τελειώνει αυτό. Ωραία. Αισιόδοξα λοιπόν, θέλω να πιστεύω τα μηνύματα. Και όσον αφορά την αγορά, έτσι για να συνοψίσουμε, λέτε ότι θα ανέβουν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό βάλτε τη σφραγίδα από κάτω. Μακάρι. Και το άλλο το αισιόδοξο είναι ότι θα κινηθούμε νομικά προκειμένου να, σε περίπτωση απεργίας, να αποζημιωθεί ο παραγωγός. Αυτό είναι το διακύβευμα, καταλαβαίνω. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι τα πάντα. Για να λειτουργήσει και αποτελεστικά στην επόμενη φορά. Διότι αν εκδοθεί οποιοδήποτε λογαριασμός και πάει κάπου να πληρωθεί, θα σκέφτεται λοιπόν την επόμενη φορά ότι δεν γίνεται ραντεβού. Ναι, και είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, ένα εκατομμύριο ημερησίως. Είναι πάρα πολλά. Βασικά, για ποιο λόγο? Στον αριθμό είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Εντάξει, δεν το συζητώ. Μάλιστα, ωραία. Οπότε εύχομαι όλα αυτά που λέτε να γίνουν πράξη. Έτσι και να έχει καλές τιμές ο κόσμος για να περάσει και καλές γιορτές. Του λείπει η αισιοδοξία και η πίστη ότι εντάξει, είναι και ο κορονοϊός που δυσκολεύει τις ζωές μας. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει. Τουλάχιστον έτσι, μια ελπίδα να υπάρχει. Να είστε καλά. Και δρόμοι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε. Τίποτα, τα είπαμε αρκετά. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως για την άμεση ανταπόκριση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, γεια σας. Αυτά λοιπόν, ας κρατήσουμε αυτά.